Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως, ήδη το ΚΚΕ έχει βγάλει ανακοίνωση σε σχέση με αυτά που παρουσίασε η κυρία Κεραμέως, αλλά πάμε να τα δούμε και αναλυτικότερα. Πού συμφωνείτε, υπάρχει κάτι που συμφωνείτε? Πού να συμφωνήσουμε? Εγώ ρωτάω. Να συμφωνήσουμε με την κυρία Κεραμέως, η οποία, εντάξει, επαναφέρει επί της ουσίας πεσινά ξινά στα φύλλα όσον αφορά το ζήτημα του ενιαίου ψηφοδελτίου. Κάτι το οποίο έχει καταθέσει και έχει ψηφιστεί, δηλαδή με μία έννοια είναι νόμος από την κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά έχει καταστεί ανενεργό από τους αγώνες των φοιτητών, από τις διεκδικήσεις τους, από το γεγονός ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν, απαιτούν και τις περισσότερες φορές κατακτούν το γεγονός ότι πρέπει να είναι στα συμβούλια, στις συγκλήτους, να έχουν λόγο, γνώμη, γνώση για ό,τι συμβαίνει στο πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που αφορά... Γιατί τώρα δεν θα έχουν λόγο, δηλαδή, με το ενιαίο ψηφοδέλτιο? Κοιτάξτε, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν, όπως καταλαβαίνετε, νόημα ύπαρξης. Αφορά το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους με κοινές αντιλήψεις γύρω από μια σειρά ζητήματα να εκφράζονται, να μορφοποιούνται. Αυτό είναι και το νόημα των φοιτητικών παρατάξεων, των φοιτητικών δυνάμεων που δρούν, έχουν την ελευθερία, όσο ελευθερία έχουν και όσο θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να περιορίσει αυτή τη δυνατότητα που έχουν να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες κτλ. Μέσα από γενικές συνελεύσεις και να φτιάξει ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι τώρα το φοιτητικό συμβούλιο, είναι ένα παραμάγαζο, ένα όργανο συνδιοίκησης, το οποίο θέλει με αυτό θέλει να υπονομεύσει τους φοιτητικούς συλλόγους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι και μία εβδομάδα μετά από το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Πώς ακριβώς υπονομεύονται οι φοιτητικοί σύλλογοι? Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν λόγο για όλα. Όταν λοιπόν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει για κάποια από αυτά δεν θα έχετε λόγο, καταλαβαίνετε ότι υπονομεύεται. Είναι πολύ απλό. Δεν θα εκλέγονται από φοιτητές οι εκπρόσωποι τους. Από ποιος θα εκλέγονται από κάποιους άλλους? Όχι. Θα είναι μια διαδικασία ενιαίου ψηφοδελτίου. Ναι. Υποβαθμίζονται οι αρμοδιότητες τους και... Τα κριτήρια είναι το σημαντικό. Τι εννοείται κριτήρια? Τα κριτήρια με τα οποία εκλέγει ο φοιτητής τον εκπρόσωπό του, και όχι μόνο στο φοιτητικό σύλλογο, αλλά και στους εκπροσώπους που έχει για να τον εκπροσωπούν, για να αντιπροσωπεύουν όσον αφορά τη θέση δηλαδή που πρέπει να έχει ο φοιτητικός σύλλογος για μια σειρά ζητήματα. Γιατί αυτό είναι το κύριο. Η κυρία Κεραμέως χθες ανακοίνωσε ένα νομοσχέδιο. Ένα νέο νόμο, τέλος πάντων, που θα δούμε πότε θα έρθει και πώς θα έρθει κτλ. Εδώ, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Ενώ δεν βγάζει λέξη για τα ζητήματα φοιτητικής μέριμνας, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες φοιτητές είναι ξύλου κρεμάμενοι γιατί δεν ξέρουν τι θα έχουν με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Τα πρώην ΤΕΗ είναι στον αέρα. Πάρα πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδιά, ακόμα και απόφοιτοι είναι στον αέρα σε σχέση με αυτό. Καθυστέρησε η Νέα Δημοκρατία να τους τα αναγνωρίσει στο έδαφος και τη των νόμων που έχει παρουσιάσει. Δεν είχαν και ποτέ επαγγελματικά δικαιώματα οι περισσότεροι απόφοιτοι των ΤΕΗ. Αυτή είναι μια ιστορία 30 ετών. Πότε είχαν επαγγελματικά, δηλαδή, λοιπόν, όταν οι άνθρωποι πηγαίναν και σπουδάζανε, και δεν είναι μόνο τα ΤΕΗ, υπάρχουν και κάποια πανεπιστήμια που δεν έχουν κατ' ουσίαν επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν είναι τωρινό το θέμα. Και αντί για αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση, η κυρία Κεραμέως θες, φέρνει ένα νόμο που λέει θα υπάρχει ελευθερία να πάρεις και από αλλού μαθήματα, να έχεις ένα πτυχίο πρώτο, δεύτερο κτλ. Είναι κακό αυτό, δηλαδή? Τίποτα δεν είναι κακό όσον αφορά το ζήτημα της προσπάθειας που κάνει ο φοιτητής και τη στήριξη που πρέπει να έχει από το κράτος για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση, για να μπορεί όμως το πτυχίο του να δίνει πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Εδώ μιλάμε για πτυχία σούπα, σκόρπιον, ασύνδετων γνώσεων και κυρίως χωρίς επαγγελματική αναγνώριση. Να σας πω και κάτι τώρα. Βγαίνει η κυρία Κεραμέως χθες και λέει επαγγελματικά μεταπτυχιακά. Με συγχωρείτε. Βιομηχανικά. Και επαγγελματικά και βιομηχανικά. Τα διδακτορικά είναι τα βιομηχανικά. Με συγχωρείτε. Δηλαδή τα πτυχία δεν είναι επαγγελματικά. Πού το πάει? Δεν πρέπει να συνδέεται με την παραγωγή ο χώρος του πανεπιστημιακός. Λέμε από τη μία πλευρά να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας με το πτυχίο του, και από την άλλη λέμε να μην συνδέεται. Δεν είναι δύο πράγματα αντιφατικά αυτά? Εμείς δεν λέμε, ακούστε λίγο, καταρχήν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μπορεί να κρυφτεί και δεν μπορεί να μην δει μια υπάρχουσα πραγματικότητα, η οποία ούτως ή άλλως σε κάθε κοινωνία, και για τον σοσιαλισμό που παλεύουμε εμείς και παλιότερα και σήμερα, τα πτυχία είναι συνδεδεμένα με την εργασία, είναι συνδεδεμένα με την οικονομία. Το θέμα είναι με ποιους όρους γίνεται αυτό. Και τώρα η προσπάθεια που γίνεται λοιπόν να αφαιρεθούν στοιχεία που δίνουν πρόσβαση στο επάγγελμα μέσα στο πτυχίο και να πάνε στα μεταπτυχιακά, ξαναλέω επαγγελματικά μεταπτυχιακά, λες και τα πτυχία είναι γενική γνώση, ακαδημαϊκή στον αέρα, είναι μια προσπάθεια να συνδεθούν με τέτοιους αρνητικούς όρους τα πτυχία με την αγορά εργασίας. Μια αγορά εργασίας η οποία οικοδομείται με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τους νόμους που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και λένε τώρα προχθές έβγαλε ο ΕΤΚΑ ανακοινώσεις και λέει 400 όρους. Ευρώ ο μισθός. Η αρνητική όρη είναι όταν πια μπεις, η αρνητική όρη που περιγράφεται είναι όταν μπεις στην αγορά εργασίας. Η αρνητική όρη είναι όταν μπεις στην αγορά εργασίας, αλλά δημιουργούνται και από το γεγονός ότι τα πτυχία δεν θα αξίζουν τίποτα. Γιατί θα είναι πτυχία σούπα. Γιατί δεν θα έχει πρόσβαση στο επάγγελμα. Ουσιαστική πρόσβαση στο επάγγελμα. Όχι τι ξέρεις να κάνεις, παιδί μου. Αλλά να λέει το αυτό πτυχίο δεν εξασφαλίζεται με την πρακτική άσκηση. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μέσα σε αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας εχθές είναι και η πρακτική άσκηση των φοιτητών κατά το προπτυχιακό στάδιο. Ναι. Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση δεν διασφαλίζει την σύνδεση με την αγορά εργασίας. Όταν πάει ένας φοιτητής που σπουδάζει, παράδειγμα, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός σε μια εταιρεία που κάνει δημόσια ιδιωτικά έργα, δεν να κάνει πρακτική άσκηση, δεν υπάρχει διασύνδεση με την αγορά εργασίας και αποκόπτεται η πρόσβαση από την αγορά εργασίας. Αφήστε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το όλο θέμα με την πρακτική άσκηση και από την άποψη για πόσους φοιτητές θα είναι. Γιατί, επειδή έχουμε κάνει συνάντηση και σαν κόμμα με την κυρία Κεραμέως, όταν πρωτοανακοίνωσε το νομοσχέδιο. Ότι θα υποστηρίζεται και θα υπάρχει και ασφαλιστική καλύψη. Αυτά τουλάχιστον είπε. Τώρα λέει ψέματα. Εγώ δεν ξεκινάω ότι όταν εξαγγέλει κάτι ένας υπουργός λέει ψέματα γι' αυτό. Προφανώς στην εφαρμογή θα κρυφθούν όλα, αλλά ως αρχή δεν είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το κλειδί σε αυτό που είπατε είναι το υποτίθεται. Επειδή εμείς κάναμε ερώτηση στην κυρία Κεραμέως όταν συναντηθήκαμε. Ναι. Και ρωτήσαμε για πόσους φοιτητές, για ποια τμήματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για πόσα τμήματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιους φοιτητές μιλάμε. Άρα λοιπόν, αν η κυρία Κεραμέως εννοεί ότι μια σειρά τμήματα τα οποία είναι πιο άμεσα συνδεδεμένα με κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι θέλουν και πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, γιατί, για να μην πληρώνουν και να πληρώνει το κράτος την πρακτική τους άσκηση. Και να τους τώρα 6 μήνες που θα πάει ο άλλος να κάνει πρακτική άσκηση, το βαφτίζουμε από την άλλη πλευρά ότι βγάζει τζάμπα η εταιρεία. Δηλαδή, πώς θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Περιμένετε λίγο να σας πω. Και μετά το εξάμηνο τους πετάει. Και μετά το εξάμηνο τους πετάει. Επιστρέφουν στις σπουδές τους, δεν τους πετάει κανένας. Όταν κάνεις πρακτική άσκηση εν μέσω σπουδών. Η πρακτική άσκηση πρέπει να γίνεται με όλα τα δικαιώματα που έχει ένας εργαζόμενος, ασφαλιστικά, μισθολογικά και κυρίως να είναι πάνω στο αντικείμενο των σπουδών. Εννοείται, τότε δεν είναι πρακτική άσκηση, τότε είναι κάτι άλλο. Αυτό εμείς πρεσβεύουμε, αυτό παλεύουν και οι κομμουνιστές και μέσα στο κίνημα και στους φοιτητικούς συλλόγους με τέτοιους όρους να γίνεται. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς με τους όρους που θα γίνει. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι θα περιμένει το ΚΚΕ την τελική μορφή του νομοσχεδίου. Όχι, μιλάμε για αυτό το θέμα. Μιλάμε για αυτό το θέμα, γιατί η τελική μορφή του νομοσχεδίου όσον αφορά τα ζητήματα ενός μοντέλου διοίκησης. Να επανέλθουμε, μάλλον να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Που, να σας πω κάτι, τα συμβούλια διοίκησης δεν μπορέσαν να ανασταθούν στα πόδια τους, ούτως ή άλλως. Και τώρα, ακόμα δηλαδή, κοιτάξτε, θα τοποθετηθεί και η Σύνοδος των Βρετανίων κάποια στιγμή, να δούμε τι θα πει, αλλά να μπορούν να καταργούνται οι Βρετάνοι από συμβούλια διοίκησης, δεν ξέρω. Έχω ένα σοβαρά ερωτηματικά και δεν είναι το κύριο για μας. Με την εκλογή των καθηγητών συμφωνείτε με τις παρεμβάσεις? Περιμένουμε να τα δούμε αυτά πιο συγκεκριμένα. Δεν είστε ικανοποιημένος, να το πω έτσι, με αυτό που υπάρχει σήμερα ως διαδικασία? Και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ βλέπω παιδιά καθηγητών να είναι φωστήρες και να παίρνουν ολιέδρες. Φυσικά και δεν όλοι οι φωστήρες είναι παιδιά καθηγητών. Α, κοιτάξτε τώρα, αυτά μιλάμε τώρα για 30 χρόνια που Νέα Δημοκρατία τα μισά από αυτά ήταν κυβέρνηση. Αλλάξει όμως 30 και 40. Σωστό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά τι προτείνετε γι' αυτό? Να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς θα γίνει αυτό το ζήτημα. Να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς θα γίνει, για να μιλήσουμε επί της ουσίας. Θα έρθει το νομοσχέδιο, θα τεθεί σε διαβούλευση και θα τοποθετηθούμε, θα ακούσουμε και τη Σύνοδο Βρετάνων, θα ακούσουμε και τους συλλόγους ΔΕΠ, την ΠΟΣΔΕΠ, να δούμε και τις απόψεις τους. Πάντως το κύριο είναι το Συμβούλιο Διοίκησης, γιατί είναι άλλο πράγμα από την εκλογή των πανεπιστημιακών. Ουσιαστικά με αυτό το μοντέλο προστίθενται νέοι μπαμπούλες επιτήρησης μιας επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Η οποία επιχειρηματική λειτουργία, επειδή την κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις, τι είναι, έχει χειροπιαστό καθημερινό αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των φοιτητών. Τι κάνει το πανεπιστήμιο ακόμα πιο ξένο στις ανάγκες των φοιτητών. Θες λεφτά για φοιτητική μέριμνα, δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. 2 χρόνια ήταν κλειστές οι σχολές, αλλά ανοιχτά τα μεγάλα και με έγλη πανεπιστημιακά έδρανα και οι κυριλέ αίθουσες για να κάνουν συνέδρια οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων δεν σταμάτησε ποτέ και οι φοιτητές ήταν κλεισμένοι σε συνθήκες καραντίνας για να ακούσουν, αν μπορούσαν να ακούσουν, το μάθημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.